Κάτι περισσότερο από συγκινητική ήταν η ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμα για αιμοδοσία για τους πυρόπληκτους της Αττικής, με το Βενιζέλιο Νοσοκομείο του Ηρακλείου μόνο μέσα σε μία ημέρα να συγκεντρώνει 100 φιάλες για τους ανθρώπους που έχασαν από τη μια μέρα στην άλλη τα πάντα και αυτή την ώρα δίνουν τη δική τους μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Πραγματικά ο κόσμος έχει ανταποκριθεί, ο κόσμος του Ηρακλείου, της Κρήτης θα έλεγα, και έρχονται εδώ πέρα. Χθες είχαμε γύρω στις 100 φιάλες, πήραμε γύρω στις 100 φιάλες αίματος για τα θύματα της τραγωδίας αυτής, για τη φωτιά. Προχθές είχαμε γύρω στις 25 φιάλες και σήμερα θα δούμε πώς θα πάει. Το κέντρο αιμοδοσίας του νοσοκομείου δεν προλάβαινε να δέχεται εθελοντές αιμοδότες, ανθρώπους που είτε τακτικά είτε για πρώτη φορά έσπευσαν για να δώσουν αίμα, έχοντας συγκλονιστεί από τις εικόνες που μεταδίδει τηλεόραση από την εθνική τραγωδία που έφεραν οι φωνικές πυρκαγιές. Οποιοδήποτε πολίτης μπορεί να πάει σε όποιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας θέλει και να δώσει το αίμα, στο ωράριο βέβαια της αιμοδοσίας. Δηλαδή μπορεί να πάει και στο Παγνί και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά και στον Αγίο Νικόλαο να δώσει το αίμα, δηλαδή υπάρχουν αρκετά σημεία στα οποία μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Μου αρέσει αυτή η λέξη πλέον, να προσφέρει. Αν και από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, πέραν των θερμών ευχαριστειών για την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη, κατέστη σαφές ότι σε πρώτη φάση η ανάγκη για τους πυρόπληκτους έχει καλυφθεί, εν τούτη ζητήθηκε ο κόσμος να συνεχίσει να σπέβδει στα κέντρα αιμοδοσίας των νοσοκομείων για τις ανάγκες που θα προκύψουν σε δεύτερο χρόνο ή ακόμη και για τις ανάγκες που σταθερά υπάρχουν για αίμα προς τους συνανθρώπους μας. Δεν μένει κανένας που να μην εξυπηρετηθεί. Αν και το ωράριό μας είναι 8.30 με 2. Καθημερινά και 4.30 με 8 το απόγευμα και Σαββατοκύριακα και το Σάββατο και την Κυριακή από τις 9 μέχρι τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Πάντως συνολικότερα το κύμα αλληλεγγύης που έχει σηκωθεί από την Κρήτη με προορισμό τους πληγέντες από τις φωτιές της Αττικής είναι πρωτοφανές. Η κινητοποίηση είναι μαζική και η περιφέρεια καλεί να απευθυνθούν εκεί ώστε να συγκεντρωθούν τρόφιμα μακράς διαρκείας, φάρμακα, γάλα, νερά, βρεφικές πάνες και όχι μόνο, και όλα μαζί να φύγουν για την Αττική τη Δευτέρα με έξοδα της περιφέρειας. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, να μην σταλούν πράγματα τα οποία να μην τα έχουν ανάγκη, τα είδη τα οποία πρέπει να σταλούν, πρέπει να είναι ήδη μακράς διάρκειας, πάνες που αφορούν τα μωρά, γάλατα, χυμή και νερά, γάζες έχουν ανάγκη, φουσιντίν και παιδικές πάνες. Όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο του Ηρακλείου, η ομάδα εθελοντών κοινωνικής πολιτικής συνεχίζει τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πληγέντες από τις φωτιές της Αττικής, πλην όμως επειδή ανάγκη σε τρόφιμα και είδη ατομικής υγιεινής καλύφθηκαν, όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν μπορούν να προσφέρουν μόνο φαρμακευτικό υλικό και είδη ιατρικής φροντίδας στο Πολύκεντρο Νεολαίας. Αυτό που απομείνει τώρα είναι να δείξουμε την αλληλεγγύη για τη συμπαράστασή μας στους όσους επήγησαν.